Ξεκινάει με την κοπική. Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2 μετά μεσημβρία, στην ίδια ο Σύνομος των Καθηγητών, ήθελα από πρώτης του Διευθυντή κύριο Μονστάκη Θεοδόρη και ήταν όλοι παρόντες. Και στην εδρία ο Σύνομος απέλαβε υπόψη του το προεδρικό διάταγμα 104-89, η γάμα 4-150-24-2002 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η γάμα 1-219-13-3-2001 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η ΓΑΜΑ 1-678-19-2001 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η ΓΑΜΑ 261-722-1-2002 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Η ΓΑΜΑ 217-509-20-10-2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Και την επίδοση των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2013-2014 αποφασίζει ομόφωνα. Ορίζει σημεοφόρο του σχολείου για την 28η Οκτωβρίου και για την 25η Μαρτίου την πετάση Μαρία του Θεοδόρου της ορίζει παραστάτες της σημαίας από την τρίτη τάξη. Μετά από κύρωση είχαμε 5 μαθητές ισοψηφίστατες από Δευτέρα προς την Τρίτη. Μετά από κύρωση για την 28η Οκτωβρίου τη Βαρδάκη Ελένη του Γεωργίου. Και την Αγγελάκη Σταυρούλα του Αναστασίου. Για την 25η Μαρτίου τη Γενικά Συμμαρία του Γεωργίου και την Καμπάτη Ευαγγελία του Αγγελίου της Μαρίας. Οι μαθήτριες ισοβάθμισαν τη γενικό βαθμό 19 και 10 δέκα τα τρίτα. Από τη δευτέρα τάξη, η Λεβιδάκη Όλγα του Νικολάου και της Ιακύθης Άρχον Ευαγγελία του Μάρκου της Αναστασίας με την υπό βαθμό 19 και 14 ενά κατά τέμπτα. Έλα, έλα, καλή μου. Από την πρώτη τάξη, την Καλλιωτή Ευθαλία του Δημητρού και της Παναγιώτας. Η επιλογή στην πρώτη τάξη έγινε μετά από κύρωση μεταξύ των μαθητών της Αλφα τάξης που αποφύτησαν από το Δημοτικό Σχολείο με βαθμό 10. Ο ορισμός ισχύει μόνο για την παρέλαση 28 Οκτωβρίου 2014. Αγαπητά μας παιδιά, όσοι είστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα επί τη ευκαιρία της ιστορικής επαιτίου του όχι της χώρας μας, της αξιώσης βασιλικής Ιταλίας, γίνεται παράδοση της σημαίας του σημειοφόρου του σχολείου μας για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015. Η διαδικασία αυτή καθ' αυτή είναι γεμάτη συμβολισμούς. Παραδίδουμε σε εσάς τους άκρους εκπροσώπους της μαθητικός σας νεολαίας, το σύμβολο του ελληνικού έθνους. Ο λάβαρος μιας χώρας, που αν και γεωγραφικά μικρή, εν τούτης φέρει μια παράδοση που χάνεται στα βάθη των συγγενειών μια ιστορία αδιάσταστη στο πέρασμα των αιώνων. Η ελληνική σημαία συνδέει πάνω απ' όλα
το ένδοξο παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας με την χριστιανική πίστη, την ελληνορθόδοξη παράδοση που βοήθησε το έθνο μας να σταθεί όρθιο σε καιρούς παλαιχούς. Του έδωσε ελπίδα όταν απλώταν πάνω από τη χώρα μας το πιο βαθύ σκοτάδι. Το λευκό χρώμα της αρνότητας και το βράδυ της θάλασσας εκφράζουν ιδανικά τα στοιχεία που κάνουν τη χώρα μας να ξεχωρίζει. Για αυτά τα χρώματα και το σταυρό που τη στολίζει θυσιάστηκαν τόσοι και τόσοι άνθρωποι, υπερασπιζόμενοι τα υψηλά ελληνικά που διέκριναν ανέκαθεν το ελληνικό έθνος. Σήμερα η πατρίδα, μέσω εμού, σας κρίνει άξιους υψής τιμής να φέρει στα χέρια σας το ιερό λάβρο του έθνου μας. Οφείλετε να σταθείτε στο ύψος αυτής της τιμής και της εμπιστοσύνης με την οποία σας περιβάλλει η πατρίδα μας. Η εισπεράσπιση του εθνικού μας συμβόλου από κάθε επιβουλία είναι ένα διαχρονικό ιδανικό μέσα στις καρδιές σας του δύσκολου καιρού που διανύουμε. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να πράξετε το καθήκον σας εφόσον αυτό σας ζητηθεί. Όπως έπραξαν με ανιδιοτέλεια και έμπλη εθνικού φρονήματος τόσες χιλιάδες Ελληνίδες και Έλληνες στο ένδοξο παρελθόν της χώρας μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, διασταλόμενοι το ηθικό χρέος απέναντι στο ιερό σύμβολο του έθνους, είναι η ιδιαίτερη τιμή που πρέπει να νιώθετε όσοι κινείτε να τη φέρετε σε δημόσιες εκδηλώσεις που ακολουθούν. Με την προοπτική από μένα να σταθείτε άξιο του καθήκοντος αυτού μέσα, όχι μόνο να ψευδώσετε τα μαθήματα, αλλά και από την υπεύθυνη στάση της ζωής σας. Ο Λίκος Αντίνα του Νικολάου.
Αγίου Ιωάννη του Γεωργίου και της Μαρίας του Γενικού μας 19. Χρυσουλά και Ευαγγελία από τα Μονούλη της Γεωργίας του Γενικού μας 19. Παπαδάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ της Βασιλικής, του κεντρικού βαθμού 19.
Μαχαιρά, Γεωργία, του Ιάκωβου και της Μαρίας, το τελικό μάθημα 19 και 2 13. Γιαννικάκη, Παρασκευή, του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, τελικό μάθημα 19 και 1 13. Τεζάκη, Μαρίο, και ο Μαρίτης της Σοφίας, τελικό μάθημα 19 και 1 13. Ζαχαριαδάκη, στη Μαμονή, Παρασκευή, Μανουσάκη, Ιωάννα και Ιωάννη της Μαρίας, του Γενικού Μαθήν 19. Γιώτα Σεμανουήλ, του Μιχαήλ και της Μαρίας, του Γενικού Μαθήν 14. Καρτσάκη, Αναστασία, του Ιωάννη και της Ελένα, του Γενικού Μαθήν 14. Πανακομιχελά, Σεμανουήλ, του Γεωργίου και της Μαρίας, Αμιλού Αγγελική, το Ιωάννη της Μαρία, γενικό βαθμό 18 και 12 και 13. Κίσα Αουρώνα, του Αγίου και της Χιάνας, γενικό βαθμό 18 και 12 και 13. Γεια σας, έχουμε καλή κόσμο, συγχαρητήρια. Σαντάκη Μαρία του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας με γενικό βαθμό 20. Η Φιλιάκη Ιωάννη του Ελευθερίου και της Νεκταρίας με γενικό βαθμό 20. Τα Νιωτάκη Μαρία του Εμμανουήλ της Ειρήνης με γενικό βαθμό 20. Μουσάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης με γενικό βαθμό 19 και 11. Καζημαρκάκη Χριστίνα του Γεωργίου και της Μαρία με γενικό βαθμό 19 και 11 13. Κουζανιωτάκη Δέσποινα του Γεωργίου και της Εκατερίνης με γενικό βαθμό 19 και 5 13. Κρότσι Εμμανουέλα του Αρτουνίου και της Εκατερίνης με γενικό βαθμό 19 και 4 13. Λάδαρα Παϊγία του Χρήστου και της Παϊγίας με γενικό βαθμό 19 και 11 13. Ζωτάκη στη Γιαννό του Γεωργίου και της Αθανασίας με γενικό βαθμό 18 και 4 13. Ευχόμαστε στα παιδιά αυτά καλή πρόοδο στη συνέχεια στο Λύκειο. Ο Σύλλογος των Καθηγητών απονέμει βραβεία προόδου στους μαθητές που κότευσαν στα τμήματά τους κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 13-14. Από το Α1, από την πρώτη τάξη, όσα παιδιά ακούσουν το όνομά σου να ανέβουν. Από το Α1, άρχομαι μαγειρία του Μάρτου της Αναστασίας. Άρε, θα πάτε στο χέρι. 14-15. Τον Γιώργο Λεωνίδα από το Α2. Τον Γιώργο Λεωνίδα του Παναγιώτη της Καλλιώτης του Γενικού Παθμού 19 και 7-15. Πουλή Κωνσταντίνα του Νικολάου της Κεσταρίας του Γενικού Παθμού 19 και 13-15. Από το Α3. Από το Α4. Βυσουλάκη, Ευαγγελία και Μονομήτη της Γεωργίας με γενικό βαθμό 19 και από το Α5 Λεβιδάκη, Όλγα του Νικολάου και της Ιατζήτης με γενικό βαθμό 20. Από την δεύτερη τάξη, από το Β1, Αγγελάκη Σταβούρα του Αναστασίου και της Χριστίνας με γενικό βαθμό 19 και 13. Αναστασιάκη Χριστίνα του Γεωργίου και της Μαρίας
γράμμα 1, Κρεκοτάκης Γιαννός του Γεωργίου της Αθανασίας, στο κεντρικό χωμό 18-13. Από το πάνω 2, Ξανθάκης Παρία του Γεωργίου της Κωνσταντίνας, στο κεντρικό βαθμό 20. Και από το γάμμα 2, Τσεχνιτζάκη Ιωάννη του Ελευθερίου της Νεκταρίας, στο κεντρικό βαθμό 20. Από το γάμμα 3, Καλλιωτάκη Μαρία του Εμμανουήλ της Ειρήνης, στο κεντρικό βαθμό 20. Για τους παραπάνω εδώ το πρακτικό και υπογράφει. Ευχόμαστε καλή πρόοδο στα παιδιά και του χρόνου να έχουμε κι άλλα παιδιά που θα εκπαιδευτούν. Οι οποίοι συνεχίζονται. Ευχαριστούμε. Ενιώθοντας το κουτσί τους τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και της αναλίας, αποφάσισαν να ψηφίσουν τις εκλογές τον Αδόλφο Χίτλερ, που πίστευε ότι υπάρχουν άνθρωποι ανώτεροι και κατώτεροι, άνθρωποι που αξίζουν να ζουν και άνθρωποι που πρέπει να πεθάνουν. Μόλις πήρε την εξουσία ο Χίτλερ, ξεκίνησε διπλό πόλεμο. Από τη μία, ήθελε να κατακτήσει ξένες χώρες και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, τη γη και τον πλούτο τους για να κάνει τη Γερμανία την πιο δυνατή χώρα στον κόσμο. Από την άλλη, μέσα στη χώρα του και στα εδάφη που κατέχησε, κυνήγησε χωρίς έλεος τους Εβραίους, τους Τσιγκάνους και όσους λόγους πίστευε ότι ανήκουν στην κατώτερη φυλή. Σύμμαχός του ήταν ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι, με παρόμοιες φασιστικές αντιλήψεις. Το σχέδιό του ήταν να κατακτήσει όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη και να φτιάξει μια μεγάλη αυτοκρατορία. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα απόψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη, το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παραιτηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παραιτηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι για τον τραχή δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφος κειμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου, να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου. Για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
εκείνος δεν μπορεί να αγνοήσει, να κλώνει τη θέση του ελληνικού λαού για ελευθερία. Απαντά στο τελεσίγραφο του Μουσολίνη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο και κηρύττει γενική επιστράτευση. Thank you.
Στη διάρκεια της κατοχής στο βράχο της Ακρόπολης, η γερμανική σημαία πληγώνει τις ψυχές των Ελλήνων. Ο φασισμός επιβάλλει την παρουσία του. Πείνα, στερήσεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις προσπαθούν να κάμψουν το φρόνημα ενός λαού που δεν βολεύεται κάτω από ξένα βήματα. Φτιάχνονται οι πρώτες αντιστασιακές ομάδες και θεριεύει η εθνική αντίσταση. Το όραμα της Λευτεριάς γίνεται ορμητήριο δαρτών, που το κατακτηθεί με κάθε τρόπο. Οι δρόμοι των πόλεων γεμίζουν με συνθήματα αγανάκτησης του λαού. Κάτω ο φασισμός! Εκατοντάδες άντρες εμφανίζονται. Μόνο που είχε ένα λάθος. Χρειάζεται οδηγό. Στρατηγέ το βομβαρδιστικό σου είναι πολύ δύνατο. Πετάει πιο γρήγορα από τον άντρα και από τον ελέφαντα σε πολύ βάρος πιο πολύ. Μόνο που είχε ένα λάθος. Χρειάζεται κιλό. Στρατηγέ ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που είχε ένα λάθος. Ξέρει να σκέφτεται. Η Λευτεριά καταφθάται με αίμα.
Οι Έλληνες ενώνουν τον αγώνα τους με τους λαούς όλου του κόσμου που γεύτηκαν τη φασιστική κτηνοδία. Και επιτέλους, στις 12 Οκτώβρη 1944, οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Η Γαλανόλευκη κυματίζει στην Ακρόπολη. 9 Μαΐου 1945, η χιτλερική στρατηγή υπογράφει χωρίς όρους επικολόγηση και τα όπλα σταματούν. Οι λαοί πανηγυρίζουν. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει. Κατηφόρησαν με σκισμένα χιτόνια με παλιά τουφέκια. Δίχως ψωμί στο γυλιό, δίχως σφαίρες. Μόνο με μικρά οργισμένα ποτάμια κλείναν τα περάσματα πίσω τους. Είχαν βαδίσει μήνες και μήνες πάνω στους άγνωστες πέτρες, πάνω στο χιόνι μαζί με τις ελιές τους και τα μπέλια τους. Άλλος άφησε εκεί ένα πόδι, ένα χέρι, άλλος άφησε ένα μεγάλο κομμάτι από την ψυχή του. Καθένας και ένα, οι πιότερους νεκρούς.
30 εκατομμύρια ανάπηροι, αμέτρητες ειδικές ζημιές και ψυχικές πληγές. 74 χρόνια πέρασαν από τότε. Ο πόλεμος εξακολουθεί να δίνει το σκληρό του πρόσωπο σε διάφορες γωνίες του πλανήτη. Το αίτημα παραμένει, ειρήνη. Και το άγγιγμα του παράθυρου κάθε ώρα σημαίνει ουρανός. Γιορτάζοντας τα μάτια μας με τις μακρινές καμπάνες των χρωμάτων του, είναι η ειρήνη. Η ειρήνη είναι ένα ποτήρι ζεστό γάλα και ένα βιβλίο μπροστά στο παιδί που ξυπνάει τότε που τα στάζει γέρνει το αναστάλλο λέγοντας το φως και ξεχυλάει στεφάνι του ορίζοντα φως, είναι η ειρήνη. Τότε που οι φυλακές επισκευάζονται να γίνουν βιβλιοθήκες. Τότε που ένα τραγούδι ανεβαίνει από κατόφλι σε κατόφλι τη νύχτα. Τότε που το ανοιξιάτικο φεγγάρι βγαίνει από το σύννεφο όπως βγαίνει από το κουρίο της συνοικίας φρεσκοξυρισμένος ο εργάτης στο Σαββατόβραδο, είναι η ειρήνη. Τότε που η μέρα που πέρασε δεν είναι μια μέρα που χάθηκε. Μα είναι η ρίζα που ανεβάζει τα φύλλα της χαράς μέσα στο βράδυ και είναι μια κερδισμένη μέρα και ένας δίκαιος ύπνος. Που νιώθεις πάλι ο ήλιος να δένει βιαστικά τα κορδόνια του, να κυνηγείς τη λύπη από τις γωνιές του χρόνου, είναι η ειρήνη. Αδέρφια, μέσα στην ειρήνη διάπατα να σένει όλος ο κόσμος, με όλα τα όνειρά μας. Δώσε τα χέρια, αδέρφια μου, αυτό είναι η ειρήνη. Αλλά και πώς θα στραβώσει αυτό το φοβερό κύκλο που τρέμει όλος ο κόσμος.